Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Θα παρακολουθήσετε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα στο στούντιο είναι αυτό του μέλλοντος των τραπεζών στην ηλεκτρονική και ψηφιακή εποχή, κατά κύριο λόγο, και βέβαια του μέλλοντος των τραπεζών κάτω από παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες που αλλάζουν. Αφορμή για τη συζήτηση αυτή έδωσε το 17ο Banking Forum, ένα τραπεζικό συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής που λειτουργεί στους κόλπους της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ήταν μια εξαιρετικά πετυχημένη εκδήλωση που την παρακολούθησαν πάνω από 400 σύνεδροι, στελέχη τραπεζών βέβαια κατά κύριο λόγο, αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του τραπεζικού κόσμου. Το συνέδριο αυτό διήρκησε μια μισή ημέρα, ήταν πλούσιο σε εισηγήσεις και σε εμπειρίες. Και τα συμπεράσματά του θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Διονύσιος Μυρτίδης, που ήταν και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και που συμμετέχει στη συζήτηση την σημερινή, όπως επίσης συμμετέχει και ο κύριος Σωτήριος Συρμακέζης, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Τράπεζα Πειραιός, με εξειδίκευση στα θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικού επιχειρήν. Κύριε Συρμακέζη, να σας καλωσορίσω στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Καλώς σας. Σε μια περίοδο, θα έλεγα, γενικής χρηματοοικονομικής κρίσεως, κύριε Μυρτίδη, η οποία βέβαια έχει τις ελληνικές ιδιαιτερότητες της, πώς έτσι θα μπορούσατε να συνοψίσετε αυτά τα συμπεράσματα από τα πολλά πράγματα που ακούστηκαν και υπόθηκαν στο όντως πολύ ενδιαφέρον 17ο Banking Forum. Μάλιστα. Καταρχήν είναι πολύ θετικό, θεωρώ, το γεγονός ότι επί 17 συνεχή έτη η προσπάθεια αυτή της ΕΕΔΕ με το Banking Forum αποδίδει καρπούς ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι που πολλές φορές ξέρουμε ότι το να το διατηρήσουμε κάτι είναι σημαντικότερο και από το να το ξεκινήσουμε. Βέβαια, σε όλη αυτή την πορεία ήταν πάρα πολύ καλή προσπάθεια της ΕΕΔΕ και η ανταπόκριση γενικώς του τραπεζικού και του επιχειρηματικού κόσμου όλα αυτά τα χρόνια πολύ καλή. Και εφέτος, παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να υπήρχαν λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ καλή και, όπως είπατε και εσείς, υπέρ τους 400 συνέδρους παρακολούθησαν το 17ο Banking Forum. Τα θέματα τα οποία θίχθηκαν αφορούσαν, σαν κεντρικό άξονα είχαν το θέμα της καινοτομίας πάνω στο επιχειρηματικό γίγνεσθε των τραπεζών και βέβαια υπήρξε και μία ενότητα η οποία ήταν αφιερωμένη στο θέμα ακριβώς του ρόλου της καινοτομίας που έχει να παίξει στο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών. Υπήρξαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις γύρω από το θέμα και επίσης θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όσον αφορά την ενότητα αυτή διαφάνει από όλους τους εισηγητές ότι το μοντέλο το επιχειρηματικό των τραπεζών σιγά σιγά αλλάζει και μετασχηματίζεται σε αυτό που ονομάζουμε σαν πελατοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ειδικότερα των τραπεζών, να γίνει δηλαδή αυτό που λέμε customer-centric το μοντέλο ανάπτυξης πλέον των τραπεζών. Περνάμε δηλαδή από αυτό που λέγαμε στο παρελθόν ότι ήταν ένα volume-based μοντέλο σε ένα value-based μοντέλο το οποίο δηλαδή να από τον αποφέρει όγκο στην αξία. Από τον όγκο στην αξία πολύ σωστά όπως παρατηρήσατε. Στην επόμενη ενότητα, την πρώτη ημέρα, υπήρχε ένα πάνελ με top executives όπου συζητήθηκαν τα θέματα και γενικότερα της οικονομίας και του τραπεζικού γίγνεσθε, όπου υπήρξαν ενδιαφέρουσες, κατά την άποψή μου, παρουσιάσεις, όπου σαν συμπέρασμα, πέρα από οτιδήποτε
άλλο γίνεται, το οποίο είναι θετικό γύρω από την οικονομική κατάσταση της χώρας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό είναι ότι όσο η παραγωγική βάση της χώρας δεν αναπτύσσεται, τόσο η διέξοδος από την οικονομική κρίση θα είναι δύσκολη. Πρέπει να αναπτυχθεί η παραγωγική φάση της χώρας, να μπορέσουν να γίνουν εξαγωγές, για να μπορέσει να έρθει η οικονομία σε μια φάση ανάκαμψης και ανάπτυξης. Και εκεί βέβαια δεν είναι δύσκολος, δεν είναι εύκολος ο δρόμος αυτός, σαφώς έχει τις δυσκολίες του, αλλά κατ' ουσίαν είναι και ο μόνος δρόμος που μπορούμε να πούμε ότι θα μας δώσει διέξοδο. Ναι, αν συγκράτησα επίσης από αυτήν την συζήτηση που έγινε και που αναφέρατε, ότι θεωρείται πλέον και εκ των ουκ άνευ η παραμονή της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, δηλαδή στην Ευρωζώνη. Παραμονή βέβαια η οποία συνεπάγεται ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τόσο στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, όσο βέβαια υποθέτω και στην χρηματοοικονομική πτυχή της δραστηριότητας αυτής. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και όντως αναδείχθηκε και αυτό το σημείο, γιατί άλλωστε φτάνει να σας πω ότι σε περίπτωση ενδεχομένου εξόδου από το ευρώ, τα πρώτα θύματα θα είναι οι τράπεζες. Άρα οι τράπεζες επουδενή δεν θα έβλεπαν με θετικό εντός εισαγωγικών μάτι έξοδο της χώρας από το ευρώ. Αντιθέτως, ενδυνάμωση όλης της οικονομίας μέσα και μόνον από τη ζώνη του ευρώ. Κύριε Σιμακέζη, σε αυτή την παρατήρηση που έκανε ο κύριος Μυρτίδης, που μίλησε για το πελατοκεντρικό, αν θέλετε, τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό των τραπεζών, η ηλεκτρονική τραπεζική τι ρόλο θα παίξει και τι ρόλο παίζει? Θα σας πω, αλλά θα μου επιτρέψετε προηγουμένως να σχολιάσω λίγο την τελευταία κουβέντα, ότι η έξοδο της χώρας από το ευρώ θα ήταν μια πολύ κακή εξέλιξη για τους Έλληνες πολίτες. Όχι πρώτα για τις τράπεζες. Θα συνέβαινε πρώτα η ζημιά στις τράπεζες, αλλά οι επιπτώσεις θα ήταν τεράστιες στην οικονομία και στον κόσμο. Δευτερευόντως στις τράπεζες σαν εταιρείες και οργανισμούς. Αφού το είπα αυτό λοιπόν, όσον αφορά την ερώτησή σας, η ηλεκτρονική τραπεζική μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον και αυτό να γίνει σε πολλούς άξονες. Ο ένας και κυριότερος άξονας, τον οποίο αναγκαστικά το κοιτάμε πρώτο αυτή τη στιγμή, είναι η μείωση του κόστους. Τα εναλλακτικά, όπως τα λέγαμε μέχρι τώρα, δίκτυα, θα σας πω και το λέω αυτό το, όπως τα λέγαμε μέχρι σήμερα, είναι αυτά που έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Μπορείς να έχεις κεντρικά συστήματα, τα οποία εξυπηρετούν εκατομμύρια πελατών online, μέσω ίντερνετ, ένα τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο είναι κάπου και εξυπηρετεί αυτούς τους πελάτες, χωρίς να είναι εντελώς απαραίτητο για τις απλές τραπεζικές εργασίες να έχεις καταστήματα. Τα καταστήματα είναι πολύ ακριβά. Είναι όλα ισόγεια, είναι σε πολυσύχναστους δρόμους, έχουν πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας και πρέπει να εξορθολογιστεί. Και έχουν και υψηλό κόστος ασφαλείας. Και ασφαλείας πολύ μεγάλο, έχουν μετρητά. Τα μετρητά είναι πολύ ακριβό πράγμα για να τον διατηρεί κάποιος σε τέτοια μεγέθη όπως σήμερα. Και τα καταστήματα πρέπει να αποκτήσουν ένα ρόλο πραγματικής εξυπηρέτησης των πελατών εκεί που χρειάζεται συμβουλή ο πελάτης. Θα πρέπει να πηγαίνει σε καταστήματα όχι για να κάνει απλές συναλλαγές, μεταφορές, αναλήψεις και εμβάσματα. Πρέπει να πηγαίνει να βρει τον άνθρωπό του στην τράπεζα, να τον εξυπηρετήσει, να τον βοηθήσει να αγοράσει το προϊόν το οποίο χρειάζεται. Για το σκοπό αυτό δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά καταστήματα, ούτε χρειάζεσαι να έχεις δίπλα στη γειτονιά σου. Γιατί για τους πραγματικούς λόγους που θες να πας στην τράπεζα, δεν θα πας τόσο πολλές φορές. Δεν θα αγοράσεις στεγαστικό δάνειο κάθε τόσο. Δεν θα αγοράσεις ασφαλιστικά προγράμματα συνεχώς. Αυτά πρέπει να πας στο κατάστημα. Για όλα τα άλλα, τις απλές συναλλαγές μπορείς να τις κάνεις με τα μηχανήματα και με το ίντερνετ. Άρα, η μείωση του κόστους είναι το πρώτο όφελος το οποίο θα δει το τραπεζικό σύστημα. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν μειωθεί το κόστος για την τράπεζα, εκ των πραγμάτων, θέλουμε δεν θέλουμε, αυτή η μείωση κόστους περνάει και στον πελάτη. Μόνο να σκεφτείτε ότι. Αυτό σημαίνει, κύριε Σιμακέζη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σημαίνει δηλαδή ότι από το commercial banking, δηλαδή από την εμπορική δραστηριότητα των τραπεζών, θα πάμε περισσότερο προς την ιδιωτική δραστηριότητα, στο private banking. Να σας πω. Δηλαδή, ο πελάτης θα πηγαίνει στην τράπεζα, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, μόνο όταν θα πρέπει να πάει για κάποια τοποθέτηση έτσι, επιμέρους ή για κάποιο ασφαλιστικό συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο. Σε αυτό που σας είπα, κυρίως είχα στο μυαλό μου τους ιδιώτες. Με τις επιχειρήσεις τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η επιχείρηση θα χρειαστεί να πηγαίνει
πηγαίνει ήδη και θα χρειαστεί και στο μέλλον να πηγαίνει πιο συχνά σε καταστήματα, γιατί υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που είναι δύσκολο να αποϊλοποιηθούν. Σκεφτείτε λόγω χάρη τις επιταγές. Η επιχείρηση πηγαίνει πολύ συχνά, σχεδόν κάθε εβδομάδα, μη σας πω και πιο συχνά, στα καταστήματα, γιατί πρέπει να καταθέσει επιταγές, πρέπει να δώσει επιταγές σε ενέχειρο, έχει όλη αυτή τη δουλειά. Επίσης έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες, πρέπει να εκταμιεύσει από κεφάλαια κίνησης, άρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να πάει σε ένα κατάστημα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στο εξωτερικό και αυτές οι συναλλαγές έχουν αρχίσει να γίνονται ηλεκτρονικά σταδιακά, αλλά στην Ελλάδα θα αργήσει λίγο αυτό να γίνει, γιατί απαιτούνται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, είναι πιο δύσκολο πράγμα. Εννοείται στο θεσμικό πλαίσιο, γιατί παραδείγματος χάρη για τις επιταγές, ορισμένες τράπεζες μπορείτε να καταθέσετε επιταγές στα ATM χωρίς να... Στα ATM ναι, αλλά από το γραφείο σου όχι. Δηλαδή να καταθέσει επιταγή ενώ στο γραφείο δεν γίνεται. Στην Αμερική γίνεται. Αλλά στην Ευρώπη ακόμα αυτό δεν έχει γίνει σε ευρεία κλίμακα. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Μυρτίδη, αυτό το θέμα της, αν θέλετε, αυτό το μετασχηματισμό, έτσι τον συζητήσατε σε βάθος το συνέδριο. Μάλιστα. Ο μετασχηματισμός συζητήθηκε σε βάθος γιατί ήταν η πρώτη ενότητα της πρώτης ημέρας του Banking Forum και αναλύθηκε αρκετά και μάλιστα επισημάνθηκαν από ορισμένες τράπεζες και πρωτοβουλίες που παίρνουν σε αυτή την κατεύθυνση μέσα από εκτεταμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στο να υπογραμμίσουν στην πελατεία τους την αξία αυτού του είδους συνεργασίες που μετασχηματίζονται οι τράπεζες προς όφελος αμοιβαίο και της πελατείας και της τράπεζας. Εάν θέλετε να περάσουμε στην δεύτερη ημέρα με τα θέματα τα οποία θίχθηκαν ένα από τον αντίστοιχο χρόνο. Μπορούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θέλω έτσι να δώσουμε έμφαση σε αυτό που είπε και ο κύριος Σιρμακέζης, δηλαδή σε έναν μετασχηματισμό ως προς τη σχέση της τράπεζας με την πελατεία της, είτε η πελατεία της είναι ιδιώτης είτε είναι επιχείρηση, και η οποία όλο όσο πάει και γίνεται πιο ψηφιακή. Γίνεται... Από την άλλη πλευρά βλέπω, κύριε Σιρμακέζη, ότι σε αυτό το χώρο υπησέρχονται ας πούμε και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα παίρνω τις πρακτικές εταιρείες, οι οποίες κάνουν και αυτές κάτι για λογαριασμό των τραπεζών. Και μάλλον είναι και υψηλής απασχόλησης δραστηριότητα αυτή. Αυτή την εποχή ειδικά. Ναι, αυτό είναι μια δραστηριότητα την οποία οι τράπεζες την κάνουν αυτό που λέμε outsource, την αναθέτουν δηλαδή εξωτερικές εταιρείες για καθαρά για λόγους κόστους και προσπαθούμε να κάνουμε την συγκεκριμένη ενέργεια όσο πιο καλή γίνεται από άποψη εξυπηρέτηση πελατών. Υπάρχουν πολλά στάδια σε αυτή τη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι το κάνουμε εσωτερικά, υπάρχουν κάποια άλλα κομμάτια που τα αναθέτουμε έξω. Αυτό γίνεται για πολλές εργασίες που κάνει η τράπεζα. Το να δίνει δουλειές δηλαδή σε εξωτερικές εταιρείες έχει να κάνει με τις χρηματαποστολές λόγου χάρη στα ταμεία και στα ATM και σε πολλά άλλα πράγματα, στη διαχείριση των μηχανημάτων των ίδιων, σε πολλές εργασίες. Εάν μπορούσαμε να έχουμε ένα ποσοστό, πόσες τραπεζικές πράξεις γίνονται, για παράδειγμα, μέσω διαδικτύου, ένα. Πόσες τραπεζικές πράξεις γίνονται μέσω του phone banking 2 και πόσες τραπεζικές πράξεις γίνονται μέσω των ATM. Να σας πω, σε κάθε περίπου 100 συναλλαγές που γίνονται στην τράπεζα συνολικά, περίπου 40 γίνονται στα καταστήματα, εννοούμε δηλαδή στα ταμεία της τράπεζας. Οι υπόλοιπες 60 συναλλαγές γίνονται στα υπόλοιπα δίκτυα, τα οποία είναι τα ATM, είναι τα μηχανήματα APS, στα οποία ο πελάτης βάζει μετρητά για να κάνει πληρωμές, δεν μπαίνει μετρητά, το Internet Banking βεβαίως και το Call Center, το Phone Banking. Από όλα αυτά τα δίκτυα, τη μερίδα του λέοντος την έχουν τα ATM, γιατί ο κόσμος κάνει πάρα πολλές αναλήψεις, και το πραγμάτο λοιπόν αυτή η συναλλαγή έχει μεγάλο όγκο. Στη συνέχεια έρχονται τα APS και το Internet, αυτά τα δύο πάνε περίπου χέρι-χέρι, και μετά με ένα μικρό κομμάτι έρχεται το Call Center. Οι πελάτες, οι συναλλαγές που γίνονται μέσω ίντερνετ, μιλάμε για τις εγχρήματες συναλλαγές, έτσι, ναι. Δεν μιλάμε για τις πληροφοριακές, είναι περίπου το 15% του συνόλου. Με 40 να είναι το κατάστημα, ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 2% είναι το τηλεφωνικό, το phone banking, και το υπόλοιπο το μοιράζονται τα ATM και τα APS. Άρα δηλαδή έχουμε μία τάση, αν θέλετε, απεγκλωβισμού του πελάτη από την τράπεζα. Βέβαια. Να σας πω τι γίνεται. Δεν θα το έλεγα έτσι. Αυτό που έχουμε είναι μία μετακίνηση συναλλαγών στα δίκτυα τα οποία δεν εξυπηρετούνται από άνθρωπο.
Μάλιστα. Αλλά αυτό το πράγμα, για καταλάβετε, πριν από 2-3 χρόνια, το ποσοστό που σας είπα ότι είναι περίπου 40% για τα καταστήματα, πάνω από 50%. Άρα μειώνεται αρκετά γρήγορα. Αυτό όμως που δεν συμβαίνει είναι ότι αυτό που μοιάζει να είναι απρόσωπη σαν συνεργασία του πελάτη με την τράπεζα, όταν αυτή γίνεται χωρίς υπάλληλο, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η τράπεζα είναι, ας πούμε, παρούσα στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, μάλιστα, στο Twitter κτλ. Ο κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο online σε αυτά τα δίκτυα. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτά τα δίκτυα. Okay, ωραία. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το τηλεοπτικό οικονομικό κανάλι SBC. Το θέμα είναι η τραπεζική καινοτομία με αφορμή το 17ο Banking Forum που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής που λειτουργεί στους κόλπους της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου με τεράστια επιτυχία. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.